130.000 ευρώ αναμένεται να δοθούν στους αιρέους που επλήγησαν από την πλημμύρα του ρέματος των Αγίων Αργύρων στις Σέρες την Κυριακή 21 Ιουνίου. Μιλώντας στην εκπομπή «Κάθε μεσημέρι» με την Ελένη Μωραϊτή, ο σύμβουλος του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Γιάννης Χατζόπουλος δήλωσε ότι από το Υπουργείο Υποδομών έχει σταλεί στο Υπουργείο Οικονομικών η δέσμευση της πίστωσης για το παραπάνω ποσό. Όσο αφορά την οικία, την προβλεπόμενη για την αποζημίωση σε όσους πληγέννες προβλέπεται να αποζημιώσει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ναι, έχει φύγει από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προς το Υπουργείο Οικονομικών η δέσμευση της πίστωσης για περίπου 130.000 για τους δικαιούχους. Ναι. Όπως γνωρίζετε, είναι αυτό που προϋποθέτει μια οικία, η οποία είναι κοινή υπουργική απόφαση, άρα ναι, δεν είναι μεμονωμένο από ένα Υπουργείο. Σύμφωνα με τον κύριο Χατζόπουλο, το Υπουργείο αποζημιώνει συγκεκριμένες δαπάνες που έχουν γίνει και όχι εξ ολοκλήρου αποζημιώσεις ζημιών. Το Υπουργείο χρηματοδοτεί, σύμφωνα με τον νόμο, συγκεκριμένες δαπάνες που έχουν γίνει. Ναι. Δηλαδή, δεν αποζημιώνει εξ ολοκλήρου, να το πω, τις ζημιές. Ο Δήμος είναι για κάποιες ενισχύσεις στις πληγέντες οικογένειες όσο αφορά, ανάλογα με κάποια κριτήρια πάντα. Σωστά. Και για τις επιχειρήσεις η περιφέρεια. Ωραία. Το Υπουργείο αποζημιώνει για καυτήρες πετρελαίου, παραδείγματος χάρη, ενεργικά θα λέω μέσα 500 ευρώ, για φυσικό αέριο 400 ή για υδραυλικό ανελκυστήρα 1000 ευρώ. Ναι. Ή για κτίρια βλάβη στα κτίρια στεφέροντα στοιχεία. Τι θα αποζημιώσει τελικά το Υπουργείο Υποδομών σε αυτή την περίπτωση? Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών αποζημιώνει μετά την οριοθέτηση υποδομές και συγκεκριμένα όπως σύμφωνα με το ΦΕΚ πάντα και το νόμο στοιχεία. Δηλαδή είτε αφορά καυστήρες είτε αφορά κάποιες βαφές και πάντα με συγκεκριμένες τιμές. Ωραία. Οπότε να το πιέσετε λίγο εκεί με το οικονομικό, γιατί αρχίζει η κρίνια. Έχει αρχίσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αντίστοιχα υπάρχουν οι αποζημιώσεις, οι οποίες χορηγούνται από τους δήμους, όσο φορά οικογένειες ή επιχειρήσεις από περιφέρεια. Πολύ ωραία.